Για τους μελισσοκόμους της Νότιας Εύβοιας, η πράσινη ανάπτυξη είναι πράσινα άλογα. Έχουν δει τα τελευταία χρόνια ο τόπος τους, ο χώρος που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, περί τις 300 οικογένειες στην περιοχή της Νότιας Καριστίας, να μετατρέπεται σε βιομηχανικό τοπίο. Οι εγκαταστάσεις των μελισσοκομιδιών έχουν εκπληρώσει χιλιάδες στρέμματα μελισσοκομικών φυτών, έχοντας μειώσει τελείως τον χώρο στον οποίο μπορούν να μπουν οι κυψέλες, με το σκονισμό που δημιουργούν και από τις εξκαφές και από τις διαρκείς μετακινήσεις των βαρέων οχημάτων, καταστρέφουν τις αμφιφορίες. Έτσι, οι μελισσοκόμοι δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν την παραγωγή που θα μπορούσαν να πάρουν από το μέλι, με αποτέλεσμα όλα τα χρόνια να έχουν τεράστιες απώλειες σε παραγωγή, σε ζωικό κεφάλαιο και σε υποδομές, καθώς πάρα πολλές φορές συμβαίνει οι εταιρείες που εγκαθιστούν τις ενωμογεννήτριες να καταστρέφουν τα μελισσοκομεία μας, χωρίς καμία ειδοποίηση, μάλιστα πάρα πολλές φορές πριν, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι για να τα προστατεύσουμε.